Εγερτήριον σάλπισμα, αγαπητοί μου, σήμερα η Αποστολική Περικοπή. Φαίνεται ότι οι πιστοί ατονούν στη πνευματική τους ζωή, στη πνευματική τους πορεία, γι' αυτό τελικά φτάνουν να κοιμώνται πνευματικά. Έτσι το γερτήριον σάλπισμα που κατά καιρούς η Εκκλησία μας δημιουργεί είναι αναγκαιότατο. Και τι μας λέγει σήμερα ο Απόστολος? Ιδώτες των καιρών, ότι ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνε, νυν γαρ εγκύτερον ημών η σωτηρία ή ότε επιστεύσαμεν. Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίνδικεν, ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομεν. Γνωρίζοντες των καιρών ότι είναι ώρα πια από τον ύπνο να σηκωθούμε, τώρα είναι πιο κοντά μας η σωτηρία, παρότι τότε που είχαμε πιστέψει. Η νύχτα προχώρησε, η μέρα πλησίασε, έτσι σαν ημέρα να πολιτευθούμε, να περιπατήσουμε ευσχήμωνα. Κάτω όμως από τις εικόνες αυτές του ύπνου, της νύχτας και της ημέρας, τι θέλει, αγαπητοί μου, να υποδηλώσει ο Λόγος του Θεού? Για να εννοήσουμε αυτές τις εικόνες, πρέπει να θυμηθούμε ότι σήμερα έχουμε μίαν επέτειο. Είναι η έξοδος του Αδάμ από τον Παράδεισο, που ο οίκος, το τροπάριον αυτό, ο οίκος έτσι λέγεται στον όρθρο, μας δίνει ωραιοτάτη περιγραφή το πως ο Αδάμ έφυγε από τον Παράδεισο και κάθισε κατέναντι του Παραδείσου, κλαίγοντας την κατάστασή του και παρακαλώντας πάλι να ξαναμπεί μέσα εις αυτόν. Μάλιστα εκεί προσωποποιεί τα δέντρα, τα φύλλα των δένδρων, και παρακαλεί τα δένδρα ο Αδάμ και λέγει: «Ω φύλλα των δένδρων, παρακαλέσε τον κτίστην και δημιουργό μας να μην κλείσει παντοτινά τον Παράδεισο». Είναι πολύ συγκινητική αυτή η περίπτωση. Έτσι ο Αδάμ, αγαπητοί μου, βρίσκεται έξω από το φως του Θεού. Δεν είναι πια μέσα εις τον Παράδεισο. Εκεί ήταν θεωμένος. Εκεί είχε τη θεωρία του Θεού. Έβλεπε το Θεό. Εκεί ήταν όλος φως. Όμως ο Αδάμ ζήτησε την αυτοθέωσή του, γι' αυτό τελικά και βρέθηκε έξω από τον Παράδεισο. Έτσι, αγαπητοί μου, αφού ο Αδάμ εζήτησε να αυτοθεωθεί, ευρέθηκε έξω από τον Παράδεισο, γυμνός από τη χάρη του Θεού και χωρίς πλέον το φως του Θεού, χωρίς πια τη στολή της Θεώσεως, αυτήν την πρώτη θεοήφαντη στολή την οποία του είχε δώσει ο Θεός μέσα εις των χώρων εκείνων της τρυφής. Έτσι ο Αδάμ πια ζει μέσα στο σκοτάδι της αγνωσίας του Θεού. Μέσα σε αυτό το σκοτάδι θα ζήσουν και αυτοί οι ίδιοι οι απόγονοί του. Και βλέπει κανένας εδώ να δημιουργείται ένας πνευματικός ύπνος. Πλέον μια πνευματική αφασία. Αυτό είναι το δυστύχημα του Αδάμ και των απογόνων του. Και ο ύπνος αυτός δεν είναι παρά πρώτα η αποστασία.
Μέσα σε αυτή την αποστασία ο άνθρωπος χάνει από τον οπτικό του ορίζοντα το Θεό πια. Αποκτάει την αγνωσία του Θεού. Συγχαίει ακόμη μέσα σε αυτό το σκοτάδι την κτήση με τον κτίστη. Γι' αυτό και φτάνει ο άνθρωπος να ειδωλολατρεί. Ακόμη υπάρχει ο ύπνος της αμαρτίας. Είναι πραγματικός ύπνος η αμαρτία. Ο ύπνος αυτός είναι μια αληθινή αφασία των δυνάμεων της ψυχής. Είναι ύπνος του νου. Έτσι που πολλές φορές βλέπουμε έναν άνθρωπο και του λέγουμε μερικά πράγματα, ακούει πολύ καλά, καταλαβαίνει πολύ καλά τις λέξεις και τις έννοιες, παρά τα αυτά είναι σαν έναν ύπνο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ακόμα βλέπουμε να υπάρχει η αφασία του συναισθήματος, μένει ψυχρός, δεν συγκινείται, αλλά και ακόμη η αφασία της βουλήσεως, αυτή η βούλησή του να μένει αδρανής. Έτσι η αμαρτία διαστρέφει αυτές τις δυνάμεις της ψυχής και ο άνθρωπος φτάνει στο τέλος να συγχαίει το αγαθόν με το κακόν. Αλλά ο αγαθός Θεός που αγαπά τον άνθρωπο και δεν τον άφησε να χαθεί, μένοντας μέσα σε αυτό το πυκνό σκοτάδι της αγνωσίας του Θεού και της αμαρτίας, αφού ο ίδιος μας λέγει δια του Αγίου του Πνεύματος ότι η νύξ προέκοψεν, δηλαδή η νύχτα προχώρησε, η δε αμαρτία ίγγικεν, συγγνώμη, η δε ημέρα ίγγικεν, η δε ημέρα έχει πλησιάσει, δηλαδή ξημερώνει, που δείχνει ότι έρχεται αυτός ο ίδιος, αφού σαρκώθηκε, έρχεται αυτός ο ίδιος ανάμεσά μας για να γίνει πάλι σε εμάς το φως και η ζωή. Έτσι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, ο Χριστός είναι η ζωή του κόσμου, είναι αυτός ο νοητός παράδεισος, αυτός ο ίδιος ο Χριστός, εις τον οποίον νοητών παράδεισον επιστρέφει πάλι ο άνθρωπος. Είναι το ξύλο της ζωής ο Ιησούς Χριστός και λέγεται ξύλο της ζωής, διότι με το ξύλο δένδρων σημαίνεται η ανθρωπίνη φύση, αλλά με την ζωή σημαίνεται η θεία φύση του θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Είναι ο Ιησούς Χριστός η ογδόη ανέσπερος ημέρα. Έτσι ο άνθρωπος ξαναγυρίζει πάλι στον Χριστόν, ξαναγυρίζει πάλι στον παράδεισον, ξαναγυρίζει πάλι από το σκοτάδι στο φως. Το Ευαγγέλιο εφ' εξής, κηρύσσεται και η μετάνοια ομοίως εξαγγέλλεται να επιστρέψουν οι άνθρωποι πίσω και να ζήσουν ξανά πάλι την πρώτη τους κατάσταση. Γι' αυτό και λέγει μια παλαιά προφητεία του Ισαΐου: Γαλιλαία των εθνών, ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής. Βλέπει κανείς εδώ πραγματικά ότι είναι μια αληθινή ευλογία ότι ο άνθρωπος μπορεί πάλι να ξαναγυρίζει πίσω κοντά στο Θεό. Όμως παρότι το φως ελήλυθε εις τον κόσμο, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Οι άνθρωποι, λέγει, αγάπησαν μάλλον το σκοτάδι παρά το φως. Ή ακόμη αν θέλετε, όπως λέγει πάλι ο Ιερός Ευαγγελιστής, ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, αλλά πολλοί ενώ εδέχθησαν το φως αυτό, τον Χριστόν. Όμως ανάμεσα στους πιστούς τώρα, σε εκείνους οι οποίοι εδέχθησαν το φως του Χριστού, αρχίζει πάλι μία κατάσταση ύπνου. Δεν ήταν μόνο η κατάσταση του ύπνου προ Χριστού, δεν ήταν μόνο η κατάσταση του σκότους προ Χριστού, αλλά είναι και μετά Χριστόν.
Και μάλιστα το τραγικότερο απ' όλα είναι μέσα εις τους πιστούς. Εξάλλου όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτούς τους στίχους, αυτές τις γραμμές μέσα στην επιστολή του, αυτούς εννοεί. Τους πιστούς εννοεί, ότι πρέπει αυτοί να ξυπνήσουν. Και είναι πρώτα-πρώτα ο ύπνος ή η αφασία των μεριμνών. Όταν ο άνθρωπος, ενώ εγνώρισε το φως, εγνώρισε την αλήθεια, πέφτει μέσα στις μέριμνες. Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος ειδοποιεί και λέγει: προσέχετε δε εαυτής, μη ποτέ βαρυθώσιν. Ημώνε καρδίε, εν κρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές και εφνίδιος εφημάς επιστή η ημέρα εκείνη. Προσέξτε, λέγει, τους εαυτούς σας, μήπως οι καρδιές σας βαρύνουν και πέσουν σε υπνηλία και σε κρεπάλι και σε μέθη και μέριμνες βιωτικές, και ξαφνικά θα έρθει για σας εκείνη η ημέρα. Προσέξτε να δείτε επάνω στα πράγματα πόσο αντιφατικός είναι ο χριστιανός. Σήμερα σας είπα προηγουμένως, έχουμε την επέτειο της εξόδου του Αδάμ από τον Παράδεισο. Ο Αδάμ οδύρεται, διότι η απώλεια για αυτόν είναι παμεγίστη. Έρχεται ο Χριστός και επανεισάγει τον Αδάμ στον Παράδεισο. Οι χριστιανοί επιμένουν να μένουν έξω από τον Παράδεισο. Ενώ δηλαδή ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω, λίγο πιο κάτω λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όχι να ζούμε μέσα σε κόμες και μέθες και κήτες και ασελγίες. Αυτό κάνουμε σήμερα. Σήμερα, Κυριακή της Τυρινής, αυτή την περίοδο μάλιστα που είναι περίοδος επιστροφής και προετοιμασίας δια να εισέλθομεν εις αυτόν τον νοητόν στίβων, που είναι η Μεγάλη Σαρακοστή, δια να εισέλθομεν εις αυτόν τον νοητόν παράδεισον μετά τα αυτά, που είναι το Πάσχα, που είναι ο Χριστός, που είναι το φως. Εμείς καλούμε τους ανθρώπους να ζήσουμε εν κρεπάλι και μέθη, με κάθε τρόπο, με τα μέσα ενημερώσεως. Θα έχετε δει σε ποιο βαθμό επιμένουν να διασκεδάζομαι εν κρεπάλι και μέθη. Και έτσι ο χριστιανός είναι πραγματικά σε αντίφαση. Σήμερα οι πιστοί μας υπνώτουν, είναι σε λίθαργο βαθύ. Δεν ξέρω τι είναι εκείνο που πρέπει να σαλπίσει μπροστά τους για να μπορέσουν να ξυπνήσουν. Θα μου πείτε, ένα σεισμός. Για λίγο ξυπνούν και ξαναπέφτουν στο λίθαργο. Θα μου πείτε, μία πολεμική κατάσταση. Όταν εχθροί προσβάλλουν τον τόπο μας και αρχίσουν και πέφτουν κανονιές και βόμβες, και πάλι ξυπνάνε οι άνθρωποι, ώστε μόλις τελειώσει αυτή η περιπέτεια να ξαναπέσουμε πάλι στο λίθαργό μας. Αγαπούμε το λίθαργό μας, αγαπούμε το λίθαργο της αμαρτίας. Είναι κάτι φοβερό, κάτι που δεν ξέρω πια τι μπορεί να μας ξυπνήσει. Αλλά ακόμα χειρότερα, έρχεται ο ύπνος της χλιαρότητος στους πιστούς, και δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο χειρότερος ύπνος, διότι δημιουργεί την ψευδέστηση εις τους πιστούς μας ότι πάνε καλά, ότι έχουν εγρήγορση, ότι έχουν μία πνευματική και ηθική επάρκεια, ότι έχουν σωθεί, σαν να έχουν υπογράψει παρακαλώ τη σωτηρία τους με το Θεό. Σου λέγει, εγώ θα σωθώ. Ρίξτε μια ματιά στη ζωή των Αγίων. Μέχρι που η ψυχή τους φεύγει από τον κόσμο αυτόν, δεν είναι σίγουρη τι θα γίνει με αυτούς. Για τελευταία στιγμή μπορούμε να χάσουμε τη σωτηρία.
σε αυτούς υπάρχει μία βεβαιότητα. Αλλά επειδή υπάρχει αυτή η βεβαιότητα, γι' αυτό και δεν υπάρχει αληθινή εγρήγορση, υπάρχει μία ψευδέστηση εγρηγόρσεως. Εδώ είναι η τραγική κατάσταση των πιο πολλών μας χριστιανών. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας επαναλαμβάνει αυτά τα σελπίσματα για να συνέλθουν ίσως αυτές οι λιποθυμισμένες συνειδήσεις. Αλλά ας προσέξουμε ακόμη τι μας τονίζει ο Λόγος του Θεού. Λέγει ο Απόστολος: «Ειδώτες των καιρών, γνωρίζοντες των καιρών». Ποιον καιρόν? Όπως λέγει ο Οικουμένιος: «Ειδώτες των καιρών κατεπήγοντα και αρετήν απαιτούντα». Να καταλάβουμε ότι ο καιρός κατεπήγεται και ότι απαιτεί αρετήν, ότι δεν μένουν περιθώρια χρόνου. Και όχι μόνο γιατί η ζωή μας είναι μικρή, αλλά και γιατί ο Χριστός είναι εγγύης, έρχεται. Όχι μόνο διότι ο Κύριος είναι εγγύης, αλλά και διότι η μέρα του θανάτου μας είναι ακόμα πιο κοντά. Οι καιροί είναι δύσκολοι, είναι πάρα πολύ δύσκολοι και απαιτούν εγρήγορση. Εάν ο πιστός δεν είναι σε αληθινή εγρήγορση, δεν μπορεί να σταθεί. Απαιτεί λοιπόν εγρήγορση. Απαιτεί ακόμα ο χριστιανός να αποκτήσει μια υπευθυνότητα του εαυτού του και του περιβάλλοντος του ακόμη, αν θέλετε. Θέλει προσευχή, θέλει νύψη. Ακόμη λέγει ο Λόγος του Θεού: «Μην εγκύτερον ημών η σωτηρία». Τώρα, λέγει, είναι πιο κοντά η σωτηρία σε εμάς. Του τέστην, λέγει ο Οικουμένιος, ο της κρίσεως καιρός. Πράγματι, ας υποθέσουμε, αγαπητοί μου, προσέξτε, μη κολλήσει στο μυαλό σας το νούμερο που θα πω, ας υποθέσουμε, το υπογραμμίζω, ότι ο Χριστός θα έρθει το 2000. Ποιος είναι πιο κοντά? Αυτός που έζησε το 1000 μετά Χριστόν στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, ή αυτός που ζει στα 1986? Προφανώς αυτός που ζει στα 1986. Πότε είμαστε πιο κοντά στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, χθες ή σήμερα? Διότι αν η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, γνωστός ο χρόνος μόνο στο Θεό, είναι αυτός που είναι, εκεί που είναι, δεν πλησιάζουμε όλο και περισσότερο προς το τέρμα? Αυτό θέλει να πει εδώ τώρα ο Απόστολος, αγαπητοί μου. Και λέγει ο Θεοφύλακτος: «Καθεκάστην γάρ ημέραν πλησιέτερη της δεσποτικής γινόμεθα παρουσίας». Κάθε μέρα που περνάει πάμε και πιο κοντά προς την ημέρα εκείνη της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος: «Η νύξ προέκοψε». Η νύχτα πέρασε. Ποια είναι αυτή η νύχτα? Του παρόντος βίου. Δηλαδή προχώρησε η νύχτα, πάει να ξημερώσει. Η δε ημέρα ίγκηκεν. Δηλαδή η ημέρα, ποια ημέρα? Των αιωνίων αγαθών. Η ανέσπερος εκείνη ογδόη ημέρα πλησίασε. Έχει πλησιάσει. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, θα πρέπει η Δευτέρα παρουσία να είναι ένα αδιάλειπτο, μια διάλειπτη εικόνα στον οπτικό ορίζοντα του κάθε πιστού. Αδρανούμε και κοιμόμαστε γιατί λέμε: «Ο Κύριος μακράν, χρονικά μακράν, ο Κύριος χρονίζει», που λέγει σε μια παραβολή του ο Κύριος. Λέει ο κακός οικονόμος: «Ο Κύριος χρονίζει». Ο Κύριος είναι εγγύς, λέει στους Φιλιππισίους ο Απόστολος Παύλος. Χρονικά εγγύς. Ο Κύριος εγγύς. Πρέπει να έχουμε διαρκώς μπροστά στα μάτια μας ότι ο Κύριος έρχεται. Σας κάνει εντύπωση ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μας, πιστοί μας, με τα κηρύγματα περί Αντιχρίστου που έχουν μια παγκοσμία διάσταση μάλιστα. Προσέξτε, μια παγκοσμία διάσταση, όχι μόνο στην Ελλάδα. Όλοι μιλάνε σήμερα για τον Αντίχριστο. Οι άνθρωποι βλέπουν στον οπτικό τους ορίζοντα τον Αντίχριστο και μάλιστα πανικοβάλλονται. Περίεργος όμως,
πίσω από τον ερχομό του Αντιχρίστου δεν βλέπουν τον ερχομό του Χριστού. Είναι κάτι παράξενο. Μένουν και κολλάνε στον Αντίχριστο. Γιατί άραγε? Δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι ότι πρέπει να βλέπουμε τον ερχομό του Χριστού. Σημειώσατε δε ότι σχεδόν συμπίπτουν οι δύο παρουσίες. Ευθύς μετά τον Αντίχριστον έρχεται ο Χριστός. Προσέξατε, ευθύς μετά. Η δημοσία δράσης του Αντιχρίστου είναι μόνο 3,5 χρόνια και του την σταματά ο Χριστός με τη δική του παρουσία. Μην βλέπουμε τον Αντίχριστο που έρχεται, τον Χριστόν που έρχεται. Γιατί το λέγω αυτό? Διότι πολλές φορές δεν θέλαμε να διορθωθούμε, αλλά σαν να βλέπουμε κατά έναν τρόπον τραγικόν τον ερχομό του Αντιχρίστου. Τι εννοώ τραγικόν? Εννοώ το εξής: να βλέπεις το κακό να έρχεται, αλλά να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Και γίνεται ο άνθρωπος τραγικός. Όχι, αγαπητοί, θα βλέπω το Χριστό να έρχεται, που σημαίνει ότι πρέπει να δραστηριοποιούμε για να μπορώ να αντιμετωπίσω τον Αντίχριστο που έρχεται, και όχι να πανικοβάλλομαι και να παραλύω. Έτσι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία πρέπει να αποτελεί το κριτήριο για κάθε μας πράξη. Αγοράζω κάτι, θα σκέπτομαι τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Πουλάω κάτι, θα σκέπτομαι του Χριστού την παρουσία τη Δευτέρα. Θέλω να πω κάτι, το ίδιο. Θέλω να ενεργήσω σε κάτι, το ίδιο. Αν λοιπόν κριτήριο έχω τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, τότε έχω ελπίδες τα πράγματα να πάνε πολύ καλύτερα με μένα, να είμαι σε εγρήγορση. Ακόμη λέγει ο Απόστολος, ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομαι. Να περιπατήσουμε ευσχήμωνα, ως εν ημέρα, σαν μέσα στο φως, μέσα στην ημέρα. Και εφόσον οι πιστοί έχουν εγερθεί από τον ύπνο, για αυτούς υπάρχει η ημέρα του Κυρίου, τότε θα πρέπει να πολιτεύονται με την ευσχημοσύνη. Τι είναι η ευσχημοσύνη? Λέγει ο Ζυγαρδινός, ως πολλών ημάς ορόντων. Δηλαδή θα μαζέψω τον εαυτό μου σαν να με βλέπουν πολλοί. Δεν μου λέτε παρακαλώ, πώς κινείστε μες στο δωματιό σας? Πώς κινείστε άμα περνάτε, περπατάτε στο δρόμο? Έχω την αίσθηση ότι στο δωμάτιό μου δεν με βλέπουν οι άνθρωποι. Έχω όμως την αίσθηση ότι με βλέπουν όταν περπατώ στο δρόμο. Είμαι τιμένος, είμαι στολισμένος, είμαι περιποιημένος όταν περπατώ στο δρόμο. Κάτι που δεν το έχω στο δωμάτιό μου. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Λοιπόν, πρέπει να είμαι ευσχήμων άνθρωπος. Πρέπει να περπατώ, να πολιτεύομαι με ευσχημοσύνη. Γιατί? Ως να με βλέπουν πολλοί. Όχι βεβαίως το πως θα λέγαμε τι θα βάλω καλά ή άσχημα ρούχα, παράδειγμα ήταν εκείνο, ενώ ο τρόπος με τον οποίο θα ζω. Και τι σημαίνει η ευσχημοσύνη? Πρώτα πολιτεύομαι ευσχήμωνα, θα πει, ως πιστεύοντες εις τον κόσμο αυτόν πρέπει να κινούμεθα. Η πίστη δίδει το πρέπον σχήμα εις τον άνθρωπο. Προσέξτε, ευσχημόνος, καλό σχήμα. Η πίστη δίδει το πρέπον σχήμα εις τον άνθρωπο. Η πίστη τοποθετεί τον άνθρωπο εντός του εαυτού του. Ενώ ξέρετε, η απιστία και η αθεία τον άνθρωπο τον βγάζει από τον εαυτό του και είναι και εκτός εαυτού ο άνθρωπος. Ακόμη ως αγαπώντες πρέπει να περιπατούμε εις τον κόσμο αυτόν. Η αγάπη δίδει περιεχόμενο εις αυτόν τον άνθρωπο και τον προσοικειώνει με την κτήσιν και την έλογον και την άλογον. Προσέξτε αυτό, το μεγάλο μας πρόβλημα, το πρόβλημα των κοινωνιών, είναι η προσοικείωση του ανθρώπου με το περιβάλλον του, με την κοινωνία. Δεν είναι τίποτε ιδανικότερο από τη χριστιανική αγάπη. Αυτή προσοικειώνει τον άνθρωπο με την κοινωνία και με την κτήση, σας είπα προηγουμένως, ολόκληρη. Αντιθέτως, η απουσία αυτής της χριστιανικής αγάπης αλωτριώνει τον άνθρωπο, τον αλωτριώνει και από την κτήση,
και από την έλογον και από την άλογον κτήση αλωτριώνει τον άνθρωπον η απουσία της χριστιανικής αγάπης. Ακόμη πρέπει ως ελπίζοντες να κινηθούμε μέσα εις αυτόν τον κόσμο. Η χριστιανική ελπίδα δίνει νόημα εις την ύπαρξη και προς ανατολισμόν, προς αυτήν την αιωνίαν κατάπαυση, προς την βασιλεία του Θεού. Αντιθέτως, η απελπισία του κόσμου ανοίγει χάος εις την ύπαρξη, δημιουργεί δηλαδή το υπαρξιακό χάος. Ο άνθρωπος δεν ξέρει που βρίσκεται, ζει σε έναν μετεωρισμό φοβερόν που φτάνει στο τέλος να αυτοχειριάζεται, φτάνει στην απόγνωση και εγκαταλείπει τον εαυτόν του. Αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε τη σημερινής νεολαίας, που είναι η χειραφετημένη από πλευράς ελευθερίας αλλά και η αφημένη στον εαυτό της μέσα σε ένα χάος. Μια νεολαία που δεν πιστεύει πια σε αυτή την ίδια τη ζωή, εν ονόματι της ζωής ξεκίνησε και αρνείται με τον τρόπο που κινείται την ίδια τη ζωή, και η ύπαρξη πια δεν έχει νόημα για τη σημερινή μας νεολαία. Είναι τραγικό, είναι φοβερό να βλέπετε αυτούς τους νέους να σκέπτονται και να κινούνται έτσι. Πώς θα πιάσω ένα νέο να τον ταρακουνήσω και να του πω «Παιδί μου, ξέρεις τι κάνεις»? Δεν παίρνει είδηση, έχει αυτόν τον ύπνο και δεν καταλαβαίνει. Είναι φοβερό. Ακόμη αγαπητοί μου, θα πρέπει να ζήσουμε σαν Άγιοι μέσα εις τον κόσμο αυτόν. Ο αγιασμός είναι η υψίστη ευσχημοσύνη που καθιστά τον άνθρωπο βασιλέα της κτήσεως. Του δίδει νόημα μέσα στην κτήση και τον κάνει παιδί του Θεού. Ο αγιασμένος άνθρωπος. Δεν υπάρχει πιο ωραιότερο πράγμα στη δημιουργία. Ενώ αντιθέτως, ο μη Άγιος, ο ρυπαρός, ο βέβυλος, είναι αυτός ο πλάνης και ο παρορίτης της φύσεως. Είναι αυτός ο Κάιν που αυτοδιώκεται και δεν ξέρει πού να σταθεί. Τον κόσμο τον βλέπει ξένον, τον εαυτό του τον βλέπει ξένον, σαν να μην έχει καμία σχέση με τον κόσμο αυτόν, και δεν ησυχάζει ο άνθρωπος πουθενά. Γυρεύει την ειρήνη της ψυχής του, δεν τη βρίσκει πουθενά. Ο αγιασμένος άνθρωπος όμως είναι το αληθινό κόσμημα της δημιουργίας. Αν δει κανείς τον Άγιον μέσα στην κτήση, αισθάνεται ότι η κτήση έγινε για τον Άγιον αυτόν. Δίδει νόημα και στον εαυτόν του και σε ολόκληρη τη δημιουργία. Αγαπητοί μου, εγερτήριον σάλπισμα μας δίνει σήμερα ο ουρανός. Η προκειμένη μεγάλη τεσσαρακοστή μπορεί να πραγματώσει αυτό το εγερτήριο. Αν θέλουμε πραγματικά να ξυπνήσουμε, μεγάλη τεσσαρακοστή έρχεται να μας βοηθήσει. Γι' αυτό ας αρχίσουμε να αφυπνιζόμε, ας αρχίσουμε να ανησυχούμε, γιατί ο καιρός φτάνει. Ας αρχίσουμε να νύφομαι. Είναι ακόμη μια ευκαιρία της αγάπης του Θεού, μια ευκαιρία της αγάπης του Θεού για να σωθούμε.